Λέγει ο Καραγιάννης. Γλίστρησε ο Καραγιάννης, κέρδισε και πολύ κοντά στο τέρμα. Ο Χριστοδούλου στο 38, λίγο έλειψε να βάλει μπροστά τη νίκη απαλού, να πάρει κεφάλι στο σκορ. Και εξίσου εξαιρετική απόκρουση του Τσακουρίδη, κρατάει το 0 για λογαριασμό του Ατρόμητου. Πολύ καλή ευκαιρία της νίκης απαλού και εδώ το 1-0 από τον Χασάνογλου. Βλέπουμε τον σκόρερ. 1-0 για την νίκη απαλού. Πολύ καλή ευκαιρία της νίκης απαλού και εδώ το 1-0 από τον Χασάνογλου. Σε 55 από τον Χασάνογλου μπροστά η νίκη απαλού 1-0. Καλτσάς. Και το πέναλτι από τον Σιμίδη. Ο Δωμακίνης είναι αυτός που ανέτρεψε τον Καλτσά. Κυρία να ισοφαρίσει ο Ατρόμητος μετά το 1-0 με τον Φραγκουλίδη. Φραγκουλίδης και το 1-1. Λίγο κάτω ο Δανιήλ και στην αντεπίθεση βλέπουμε και η ανατροφή και δεύτερο πέναλτι για τον Ατρόμητο μετά από 2 λεπτά. Στο 2-1. Εδώ να δούμε. Ταξιόπουλος και η επανάληψη ακύρωσε το γκολ αυτό. Ο Σιμίδης επανάληψη, δεν ξέρουμε. Πριν σφυρίξει και η κάρτα που βγάζει στον Φραγκουλίδη. Άρα δεν μέτρησε. Δεν μέτρησε το τέρμα. Το γεγονός ότι είμαστε ένα νεαρό ρόστερ μας δίνει ταχύτητα μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα δεν έχουμε παραπάνω να παίξουμε από τις υπόλοιπες ομάδες λογικά. Ήταν ισορροπημένο παιχνίδι, μπορώ να πω. Τόσο ο Άβδας όσο και εμείς παίξαμε καλά. Στις λεπτομέρειες προφανώς και κρίθηκε. Το απέναλτι το δικό τους, το γκολ το δικό μας. Ήταν και σε μικρή χρονική απόσταση τα δύο τα γκολ. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Επειδή ήμασταν σε μια απόσταση το πέναλτι. Ήτανε όπου το έκανες. Ήτανε. Απλά εντάξει, πάνω στην ένταση τη στιγμή είναι λογικό, όλοι διαμαρτύρονται. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Ναι, και, λογικό είναι αυτό. Και μετά, γιατί το ακύρωσε, το ξέρεις? Είπε ότι μπήκε ο παίχτης, αυτός που ήταν απ' έξω, μέσα πρωτού εκτελέσει το πέναλτι. Είναι νέος κανονισμός, ναι, δεν το ξέραμε, αλλά εφόσον είναι κανονισμός, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πού στοχεύει να φτάσει ο Δημήτρης ο Γκούντλης? Κοιτάξτε. Πάνω απ' όλα, εγώ προσωπικά σαν Δημήτρης βάζω τα μαθήματα. Μετά έρχεται και το ποδόσφαιρο, έρχονται και τα υπόλοιπα. Ας πετύχω το στόχο μου τώρα που δίνω και τις πανελλαδικές μου και μετά ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει, έτσι πιστεύω. Σε ευχαριστούμε, σε καλή επιτυχία στο όνειρά σου. Ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο στην πορεία σου. Να είστε καλά. Coach 1-1, συγχαρητήρια. Πρόκληση στην επόμενη φάση. Δεν ήμασταν καλοί. Νομίζω μετά από μια μεγάλη νίκη που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, επηρέασε. Του το είχα πει όλη την εβδομάδα ότι έχει τελειώσει το ματς. Σίγουρα δεν το πιστέψαν τα παιδιά. Νομίζαν ότι όλα τα παιχνίδια είναι εύκολα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Απαλού. Νεανική ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Να είμαι ειλικρινής, δεν την περιμέναμε έτσι. Το ευτύχημα ότι πήραμε ένα πόντο και περάσαμε στην πρώτη φάση πρώτη. Σας βλέπω πολύ προβληματισμένο. Ναι, προβληματισμένο. Υπάρχουν κάποιοι δύο τραυματισμοί σε ένα παιχνίδι που ήταν χωρίς σημασία ουσιαστικά για μας. Με βρίσκεται έτσι γιατί πραγματικά χάσαμε δύο καλούς ποδοσφαιριστές που δύσκολα τους έχουμε την άλλη εβδομάδα στην πρεμιέρα. Και μια απουσία του Ανέση του Θάνου που έφυγε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό.
μετράμε από την αρχή τρεις ποδοσφαιριστές έξω, την πρώτη αγωνιστική. Ναι, το πρωτάθλημα τώρα πλέον για μας είναι αυτό που μετράει. Ξεκινάμε από τη Δευτέρα να κάνουμε δουλειά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που δεν την έχουμε δει, δεν ξέρουμε ουσιαστικά τι είναι η Δαδιά. Υπάρχουν δυσκολίες πάρα πολλές και το αποδείξαμε σήμερα λόγω κούρασης. Θα προετοιμαστούμε μια εβδομάδα για να έχουμε το πρώτο μας τρίποντο για τη χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Παύλος Λογαράς, νεαρός ποδοσφαιριστής της Νίκης Απαλού, νεανικό συγκρότημα η Νίκη Απαλού. Πώς είδες το παιχνίδι? Ήταν ένα όμορφο και ωραίο παιχνίδι ως το δεύτερο ημίχρονο και μετά. Φάσεις πολλές, αρκετά μαρκαρίσματα έτσι επικίνδυνα. Κατά τα άλλα, πολύ ωραίο παιχνίδι. Μ' άρεσε εμένα προσωπικά. Το κλίμα της ομάδας πώς είναι? Το κλίμα της ομάδας είναι, γίνεται όλο και καλύτερο. Κάθε μέρα γινόμαστε όλο και καλύτεροι και πάμε δυνατά στα επόμενα. Ξέρετε ότι η Νίκη Απαλού είναι από τις ομάδες που η πλειοψηφία του ρόστερ αποτελείται από νεαρούς ποδοσφαιριστές. Πόσο έτον είσαι? Είμαι 16, ο μεγαλύτερος είναι γύρω στα 23. Μέσο όρο ηλικίας έχουμε... δηλαδή, να πούμε ότι είναι 17. 17, ναι, τόσο. Όλοι είναι δικαι. Μεγάλη ελπίδα για το ευρύτικο ποδόσφαιρο αυτό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην ομάδα σας, σε σένα να τα πας όσο καλύτερα μπορείς. Ευχαριστούμε. Θα σας παρακολουθούμε. Να είστε καλά, συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά, εσείς. Γεια.